Αλλού για αλλού ο Ζελένσκι. Μπήκαν στο χωριό Λαστόκιν, δυτικά της Αυδίβκα οι Ρώσοι, και αυτός πήγε στο Κουπιάτς. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, και σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής αμυντικής Έσβη Πρέσα, αυτήν τη στιγμή τα ρωσικά στρατεύματα αναπτύσσουν επιθετικές επιχειρήσεις δυτικά της Αυδίβκα, προσπαθώντας να πιέσουν προς τα πίσω τις ουκρανικές αμυντικές γραμμές και να αποκτήσουν προγεφύρωμα στις θέσεις που έχουν καταλάβει. Οι πληροφορίες που περιγράφουν τις μάχες σε αυτήν την περιοχή αναφέρονται πολύ συχνά στον οικισμό Λαστόκιν, ο οποίος βρίσκεται 1,25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το εργοστάσιο Πτάθρακα της Αυδίβκα. Αν και δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες για την κατάσταση γύρω από την περιοχή του χωριού, υπάρχουν αναφορές ακόμη και από την ουκρανική πλευρά πως οι Ρώσοι θα αποκτήσουν σύντομα τον πλήρη έλεγχό του. Ανακοινώθηκε πως το χωριό Λαστόκιν καταλήφθηκε, ωστόσο είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για πλήρη κατάληψη. Ο εχθρός δημιουργεί αμυντικές γραμμές. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το Λαστόκιν και το Σεβέρνογε ως προγεφυρώματα τα οποία θα θυσιάσει για να κερδίσει χρόνο, καθυστερώντας την ρωσική προέλαση, έγραψε ένας Ρώσος στρατιωτικός ανταποκριτής. Παράλληλα, το κανάλι στο Telegram του 105ου Συντάγματος των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτς ανέφερε πως ο εχθρός συνεχίζει να οπισθοχωρεί. Έχει εγκαταλείψει ολοκληρωτικά τον οικισμό Λαστόκιν που βρίσκεται κοντά στην Αυδίηβκα. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εισέλθει στο χωριό. Σύντομα θα το έχουν καθαρίσει όλο. Από την άλλη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην περιοχή του Χαρκόβου, επισκέφθηκε το διοικητήριο ενός τάγματος της 14ης μεμονωμένης μηχανοποιημένης ταξιαρχίας, η οποία υπερασπίζεται την περιοχή του Κουπιάνς. Η είδηση αυτή μεταδόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου στην επίσημη ιστοσελίδα του Ουκρανού Προέδρου. Ο Ζελένσκι άκουσε την αναφορά του διοικητή της ταξιαρχίας, αντισυνταγματάρχη Ολέξη Τρουμπνίκοφ, η οποία τον ενημέρωσε για την επιχειρησιακή κατάσταση σε αυτόν τον τομέα του μετόπου. Ο Ουκρανός διοικητής, όπως αναμένονταν, ζήτησε από τον Ουκρανό Πρόεδρο περισσότερο εξοπλισμό, πυρομαχικά κτλ. Όπως επίσης αναμένονταν, δεν αναφέρθηκε κανένας από τους δύο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανικές δυνάμεις στην κατεύθυνση του Κουπιάνς ως αποτέλεσμα της συνεχούς ρωσικής πίεσης. «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας δω και να σας συγχαρώ», είπε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής του Κιέβου. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.